Σας ανακοινώσω ένα κοινό ψήφισμα συμπαράστασης από τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ. Οι εργαζόμενοι μεταλλορύχοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι εδώ και 15 μήνες βρίσκονται σε διαρκείς και σκληρές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, η οποία αφού απαξίωσε μια από τις μεγαλύτερες βαριές μεταλλευτικές βιομηχανίες της χώρας, που εδώ και μισό αιώνα μέσα από δημόσιο έλεγχο εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της πατρίδας μας, την οδηγεί στο ξεπούλημά της, χωρίς καμιά διασφάλιση για την ενιαία λειτουργία της, τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα, εκφράζουν την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων απολυμένων μεταλλορύχων της εταιρείας Edilmac, που με τις πλάτες της Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί να χτυπήσει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Βορείου Ελλάδας για τη δράση του στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, θέλοντας εν μέσω προκηρυγμένων αγωνιστικών κινητοποιήσεων να απολύσει τον πρόεδρο του Συνδικάτου, που είναι και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδας, καθώς και τον γραμματέα, με γελίες προφάσεις για δίθεν απαράδεκτη συμπεριφορά. Συνάδελφοι μεταλλορύχοι της Χαλκιδικής, συνεχίστε τον αγώνα σας. Είμαστε μαζί σας. Η ενότητα της εργατικής τάξης είναι το όπλο μας απέναντι στα παράσιτα που καρφώνονται τον πλούτο που εμείς παράγουμε με τον υδρότα και το αίμα μας. Είναι το όπλο μας απέναντι στους νόμους και το κράτος τους που μας προστατεύει τόσο όσο αντέχουν τα κέρδη τους. Είμαστε μαζί σας για την ικανοποίηση όλων των δίκαιων ετοιμάτων σας. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους, το Συνδικάτο και τους συνδικαλιστές. Οι απολύσεις και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν. Δεν είστε μόνοι σας, ο αγώνας είναι κοινός.